God, what Adam craved when he with love for Eve was tortured. If she just had one. Λοιπόν, για να γελάσουμε λίγο, θέλω να γελάσουμε λίγο με ένα μαυριδερό σχιστό μάτι με μουστακάκια, τον Στάλιν, ένα κλασικό του τουρκόγευτο, μαυριδερό με μουστάκια και σχιστά ματάκια. Λοιπόν, άμα δεις και τη μητέρα του, είναι η μητέρα του Κέγκις Κάν. Πώς τη λέγανε η Κατερίνα, λοιπόν, η Γνήσια Μογγόλα. Ωραία, τώρα, τα ηγετικά στελέχη, για να δούμε και πόσο καλό είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Στάλιν, έτσι. Όχι σαν πως οι άλλοι ήταν καλύτεροι. Λοιπόν, ωραία. Τα ηγετικά στελέχη παραμέθηκαν στη δίκη στη Μόσχα. Στην πρώτη ανοιχτή δίκη, με κροτήριο και κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης του τότε, στις 19 ως 24 Αυγούστου του 1936, οι Ζινόβιεφοι καμένε ομολόγησαν και καλά, τους αναγκάσαν να ομολογήσουν και καλά, ναι, πως είναι αντιπαναστάτες, φιλοτροσκιστές και τα δικάστηκαν και εκτελέστηκαν την επομένη. Σε δεύτερη δίκη, 23 έως 30 Ιανουαρίου του 1937, κορυφαία στελέχη παραδέχτηκαν την ενοχή τους και σχεδόν όλοι εκτελέστηκαν, μάλιστα. Δηλαδή, ένα από τα ίδια, η παγιά τέχνη των Μπολσεβίκων και των Τσάρων και των μετέπειτα κόσκινων. Στις 11 Ιουνίου του 1937, σε κλειστή δίκη, καταδικάστηκαν, κλειστή δίκη, έτσι, πόσο δημοκρατικό αυτό, καταδικάστηκαν ο Τουχατσεύσκι και άλλοι ανώτεροι εξωματικοί και εκτελέστηκαν, οι στατοδίκες, Πλιούχερ και άλλοι εκτελέστηκαν αργότερα. Μάλιστα, δημοκρατικότητα. Συνολικά εκτελέστηκαν 3 από τους 5 σταθμούς ανεφλόγου, όλοι οι ναύαρχοι 8 στον αριθμό ανεφλόγου, οι 14 από τους 16 διοικητές στρατιών ανεφλόγου. Σε τρίτη ανοιχτή δίκη, στις 2 με 13 Μαρτίου, παραδέχθηκαν κορυφαία στελέχη όπως ο Μπουχάρη και ο Γιακώτα, ο πρώην αρχηγός της ΚΑΚΕΜΠΕ, και σχεδόν όλοι εκτελέστηκαν. Ανάμεσα αυτούς, ο Μπουχάρη και ο Γιακώτα σίγουρα εκτελέστηκαν. Εδώ το λέγει κάπως. Λοιπόν, στις 20 Ιουλίου, τον εορτό Μπέρια, ο Λαβρέντι Μπέρια, ένας μεγάλος συμπατριώτης του Στάλιν, Γεωργιανός και αυτός, ανέλαβε καθήκοντα ως αναπληρωτής του Γεζόβ, ο οποίος και αυτός εκτελέστηκε. Δηλαδή, όσοι έφταναν ψηλά στην ΚΑΚΕΜΠΕ, μετά από κάνα 2 χρόνια δεν τους είχαν ανάγκη πλέον, αφού τους κάναν τη βρώμη για δουλειά, τους καθάριζαν για αυτούς μαζί, για ευχαριστώ. Έτσι, ωραία. Ύστερα από αυτό το χρονικό διάστημα, σημειώθηκε άμβληση των διώξεων. 8 Δεκεμβρίου του 1938, Μπέρια ανέλαβε επικεφαλής της ΚΑΚΕΜΠΕ και εκεί χτίζουν το βασανιστήρι, η σκοτωμή κτλ. Οι βιασμοί και βιασμοί γυναικών. Ωραία. Κάποια στοιχεία εδώ πέρα, το 1935 συλλήφθησαν 114.456 άτομα και εκτελέστηκαν 1.229. Το 36 συνήθισαν 88.873 και εκτελέστηκαν 1.118. Το 37 τώρα καμία σχέση. Τώρα που το 38 με τον Γεζόφ συνήθισαν 918.671 και εκτελέστηκαν 353.074. Το 38 που αναλαμβάνει ο Μπέρια συλλήφθησαν 629.695 και εκτελέστηκαν 328.618. Το 39 πάλι με τον Μπέρια τα μεγέθη μειώνονται, συλλήφθησαν 48.627 και εκτελέστηκαν 2.601. Το 1940 συλλήφθησαν 127.313 και εκτελέστηκαν 1.863. Και αυτό είναι μόνο 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτό είναι μόνο 6 από τα πόσα χρόνια ήταν ο Στάλιν στην εξουσία. Από το 26 μέχρι το 53. Έτσι. Και πριν έχουμε και τη γενοκτονία των Πολωνών, των Ουκρανών, των Βαλτικών, οι οποίοι τόλμησαν να προσπαθήσουν να φύγουν από τη Τσαρική Ρωσία. Και αυτοί ήθελαν με το ζόρι να τους κάνουν ξανά τσαρική μπαύλα σοβιετική Σοβιετία. Του πήραν και τα τρόφιμα του Ουκρανού και πεθαίνουν πόσα εκατομμύρια αυτοί στον παγκόσμιο πόλεμο. Καταλάβαν και ένα μεγάλο μέρο ανθρώπου και αρχίζουν να σφάζουν και να εκτελούν κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ γνωστά. Και φυσικά καταλέγεται πω ο Στάλιν τελικά τον σκότωσε και ο ίδιο ο Λαβρέντι Μπέρια. Ήταν ο μόνο από του αρχηγού ΚΑΚΕΜΠΕ ο οποίο έφτασε, το οποίο δεν μπορούσε να κουνήσει από τη θέση του. Και λέγεται πως τον εκτέλεσαν και τον εκτέλεσαν λίγο αργότερα. Δεν άντεξε και πολύ μετά το θάνατο του Στάλιν. Φυσικά, διότι κάπου
κάπου το είχε κορυφτεί ότι εγώ, ναι, εγώ τον έφαγα, ξέρω, και τον, μετά από λίγο τον καθαίρεσε και τον καθάρισε αυτόν. Αυτό μάλλον έγινε ή, από Μαλέ, ή όταν ανέβαινε ο Μαλένκοφ ή λίγο εκεί που ήταν ο Κουτσόφ. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Δολοφονία του Τρόσκι. Του έχει και μια ωραία ο Στάλιν, μια ωραία φωτογραφία όπου ο Στάλιν κουβαλά μαζί με ένα φίλο του το φέρετρο κάποιου Ρώσου που, το λέγα, που, κάποιου Ρώσου που είχε δολοφονηθεί τον Κίροφ. Και αυτός που κουβαλά το φέρετρο, ο Στάλιν δηλαδή, είναι ο ίδιος που τον εκτέλεσε. Δηλαδή ο Στάλιν είναι ο ίδιος που κουβαλά το φέρετρο αυτού του ίδιου που εκτέλεσε. Και ξέρεις και κάνει και λίγα κοκοδηλήσια δάκρυα, ξέρεις. Και, πίσω από τα κινέζικα ματάκια και τα μουστακά και τα τούρκικα χαρακτηριστικά του, κάνει και κοκοδηλήσια δάκρυα για τον ίδιο που εκτέλεσε ο ίδιος, ας πούμε. Και ο μόνος που του κλείτωσε ήταν αυτός ο Μπέρια, ο οποίος μάλλον τον εκτέλεσε ο ίδιος και μετά εκτελέστηκε ο ίδιος. Το 53 η φόνη των Εβραίων, γιατρών. Κάποιοι που σκοτώσαν και στην Πράγα. Τέλος πάντων, μιλάμε για εκατομμύρια νεκρούς τώρα. Αυτό είναι απλά ένα μικρό δείγμα εδώ από αυτά που έκανε η ΚΑΚΕΜΠΕ. Δηλαδή αυτά που έκανε ο Τσάρλος, τα έκαναν και ο Λένιν και ο Στάλιν και ο Κουτσόφ και ο Μπρέζνεφ. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και αν θυμάστε τη φάρμα των ζώων, όπως το έκανα στο Κάρτσιλ, τι δείχνει. Δείχνει που αρχικά τα ζώα έδιωξαν τον άνθρωπο, τον Τσάρο δηλαδή. Και κάποια στιγμή προς το τέλος δείχνει τα γουρούνια που αυτοί είχαν γίνει πιο ίσοι από τους άλλους και άρχισαν να καταπατούν τα υπόλοιπα ζώα. Στο τέλος, τι δείχνει στο τέλος το άναμο το ζώο, δείχνει τα γουρούνια έχουν την ίδια φάση με τους ανθρώπους. Δηλαδή είναι ένα από τα ίδια. Τσάρος. Τσάρος, κούμου κούμου στους συμμορίτες. Βούτιν, ένα από τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Στάλιν, Λένιν, Τσάρος, ένα από τα ίδια. Η παλιά τεχνικό σκηνή. Ursäkta. Måste bara säga det är så jävla snygg. Kan jag få en puss?